μπαίνουν και ρωτάω και το κόμμα ότι δεν είναι πρόεδρο. Είμαι πάρα πολύ σαφή για να μην. Είμαστε δημοσιογράφοι, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να με ρωτήσουμε τον πρωταγωνιστή. 20 χρόνια το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω για του προηγούμενου κουρού. Φεύγει και φέτο ο κάθε, θα σα πω γιατί ρωτάει, επειδή είμαστε Έλληνε. Θα σα πω. Ελληνικό λαό, εμεί δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε πολλού γνωστού μέσα από το παιχνίδι, μέσα από φίλου ή γνωστού των παιδιών. Έχουν δουλέψει τα παιδιά πολλέ φορέ σε μαγαζιά που μπορεί να είστε εσεί ή άλλοι συνάδελφοι. Πώ λοιπόν σα παίρνουν τηλέφωνο και σα λένε μπορείτε να περάσετε ξέρω την Κατερίνα, την Ελένη, τον Μάριο, τον Κώστα, καταλαβαίνετε. Αντικειμενικά και με το χέρι στην καρδιά, έτσι, εγώ δεν είχα καμία τέτοια ενόχληση, δεν είχα κανένα τέτοιο προσφέτη και ό,τι απόφαση έχω πάρει, δεν το πιστεύετε, σας το λέω αντικειμενικά. Και ό,τι απόφαση έχω πάρει και για τα παιδιά και για τα δύο παιδιά που έχω σώσει, ήταν καθαρά απόφαση της στιγμής και της καρδιάς. Δηλαδή, επειδή είπα και προηγουμένως ότι και στο πλατό πάνω στο πάνελ, ότι φέτος είμαι λίγο πιο αποστασιοποιημένος συναισθηματικά από τα παιδιά για να μην έχω τόσο πολύ, αλλά είναι δύο μοναδικές στιγμές που λειτουργήσα πιο πολύ με το συνέστημα, δηλαδή η στιγμή που η Ηλέκτρα ήξερα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση κιόλας όταν την άκουσα, όταν γύρισα και την είδα και δεν είχα γυρίσει στο πλάι του μυαλό. Είδα και χάρηκα και λυπήθηκα ότι δεν την είχα στην ομάδα μου, γιατί ξέρω πολύ καλά την οικογένεια. Από εκεί και πέρα. Επειδή δεν τη σώσα όμως γι' αυτό. Λέω, δεν την έσωσα γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι αυτή, ξέρω ότι έχει πολύ καλή φωνή και ήθελα να τη δώσω αυτή τη δεύτερη ευκαιρία σαν φίλος του πατέρα της και σαν έτσι καθαρά και μόνο από συνέστημα που νιώθω για αυτή. Είναι ένα παιδί που το έζησε. Πέρασε από το μυαλό σας ότι μπορείτε να κατηγορηθείτε γι' αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι και να κάνουμε θα κατηγορηθούμε για κάτι. Οπότε εμείς παίρνουμε την απόφασή μας και από εκεί πέρα εσείς θα κρίνετε αν είναι σωστή ή όχι. Όλα μας, δεν μας υπάρχει ρουσφέτη, όχι. Μην αγχώνεστε καταρχάς, θα γεράσετε γρήγορα. Ήρεμα. Όλα καλά. Όχι, δεν υπάρχει για το ρουσφέτη, λέτε. Όχι, παιδιά, ούτε καν. Το παιδί γίνεται παντού. Πάπα, ευσυχώς, δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, να πω, πέρυσι μπορεί να είχαμε κάνει δύο κρούσματα. Όχι ότι γίνανε, αλλά είχαμε κρούσματα. Έτσι, κάποια τέτοια. Φέτος πραγματικά δεν είχαμε τίποτα. Αντώνη μου, θέλω να σε ρωτήσω για τον Νότο Σφακιανάκη. Εδώ και 10 μέρες είναι το πιο hot θέμα της Showbiz. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή ο Νότης πριν από λίγες μέρες και είπε ότι καλά έκανε και δεν τον χαιρέτησε. Ήταν αρκετό. Τι να κάνω, κατάλαβα. Ήταν αρκετό. Να σηκωθώ. Αλλά θα με φάνει ο περατέρ. Ήταν αρκετό που τον χαιρέτησα τον Αντώνη Ρέμο και τον Παντελή Παντελίδη, γιατί άλλο καλλιτέχνη, άλλο τραγουδιστή. Και πιο ηρωνικά σχόλια και άνοιξε το στόμα του γιατί δεν είπε και σίγουρα το είδες γιατί ξέρω τι σερφάρεις. Αυτό μου το πω. Αφού κατάφερε λοιπόν ο Νότης με αυτή τη δήλωση να γίνει hot και να είναι τη στιγμή της και όλοι να ασχολείστε με αυτό, άρα λοιπόν καταλάβατε για ποιο λόγο το έκανε και άρα έκανε το όσο είναι, κατάφερε να κάνει αυτό που ήθελε, που σκέφτηκε. Γιατί ξαναπήγε στο μαγαζί βέβαια και είπε ότι όλα αυτά τα βάλει στο χώρο. Εγώ δεν έχει σημασία, εγώ πήγα παιδί μου γιατί βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, πήγα πρώτα από την Ατάσα και επειδή ο επιχειρηματίας είναι ο ίδιος που έχει τα μαγαζιά, πήγαμε και από εκεί. Δεν λέει τίποτα, σου λέω, κατάφερε και έκανε πραγματοποίησε τελικά το σκοπό που έχει αυτή όλη η αναγραφή που δημιούργησε και μάλλον καλά τα κατάφερε. Μπράβο, Νότι, όλοι ασχολούνται μαζί σου με αυτό που είπες. Χαρακτήρια. Θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, έχεις πάρα πολλά χρόνια. Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις πάρα πολλά χρόνια καριέρας. Τι είναι αυτό που ίσως σε βάζει, γιατί είσαι άνθρωπος που δεν δημιουργεί κόντρες, που σε κάνει να διαφωνείς με τον Νότι. Είσαι βέβαια πολύ πιο χαμηλών τόνων από τον Νότι, ο οποίος ο Νότις θα λέει λίγο πιο χύμα, πιο τσεκουράζεται ίσως στη σκηνή. Και αν τον σέβεσαι σαν καλή. Ναι, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω τίποτα για τον Νότι. Εδώ τελειώνει η κουβέντα μου για τον Νότι. Ο καθένας ας πει ό,τι θέλει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για τον φίλο μου τον Νότι Σφακιανάκη. Δεν έχω πω τίποτα άλλο. Παντελή Παντελίδη, το θεωρείς παρακμιακό αυτό που έγινε με το μαξιλαροπόλεμο, που έχει γίνει ένας πανικός, άλλοι το θεώρησαν παρακμή, άλλοι το θεώρησαν ότι γιατί να μην γίνεται στο φινάλε. Ναι. Εντάξει, ο καθένας δεν έχει μια άποψη για κάτι πρόβλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι και σε μένα πριν χρόνια γινόταν και ο κόσμος είχε μάθει να διασκεδάζει διαφορετικά. Θεωρώ ότι αφού συνέβη αυτό το πράγμα, καλό συνέβη και καλά κάνανε εκείνη τη μέρα που το κάνανε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στη διεκδική ευκαιρία του καθενός σας να κρίνετε αν ήταν σωστό ή όχι. Εννοείται ότι όταν βγαίνεις να διασκεδάζεις, αλλά ούτε εμένα μ' αρέσει πλέον, γιατί είναι τα χρόνια, είναι 2015. Ζούμε σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει αύριο. Αλλά παρόλα αυτά,
Χαίρομαι που ακόμα βρίσκουμε το κουράγιο και διασκεδάζουμε, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, έτσι, και μέχρι εκεί που βάζει τα όρια του. Το μόνιμο παράπονο των παικτών που άκουσα τώρα μεταξύ μας που είχαμε συζητήσει είναι ότι δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία, βάρος, να ασχοληθείτε μαζί τους παρακάτω, να δείτε πώς θα τραγουδήσουν. Αυτό το λένε οι περισσότεροι παίκτες, για όλους τους coach, όχι μόνο για εσάς τους δύο. Είναι αυτό που είπε και η Δέσποινα, ότι από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν οι στιγμές που βρισκόμαστε με τα παιδιά πιο κοντά, γιατί τώρα αρχίζουν τα live, τώρα αρχίζει, είναι πιο μαζεμένη η οικογένεια, να το πω έτσι, ο καθένας έχει από 8 παιδιά, όταν ήταν τα διπλάσια είναι περισσότερο το πιο δύσκολο, αλλά τώρα είναι ουσιαστικά το πραγματικό κουτσάρισμα που θα, με τον καθένα ξεχωριστά θα πρέπει να το πούμε και να δουλέψουμε ξεχωριστά με τον καθένα. Λοιπόν, έχετε γίνει πατέρας πάρα πολύ όμορφο. Αυτό για μια κορούλα και τόσο τόσους λίγους μήνες. Θέλω να πείτε το παιχνίδι και γενικά τα παιδιά τα βλέπετε τώρα διαφορετικά. Έχει αλλάξει την αποδεικτική σας απέναντι και στα παιδιά εδώ που προσπαθούν το δικό τους. Όχι, εντάξει, όχι, δεν έχει αλλάξει ούτε η οπτική μου που έβλεπα μέχρι τώρα τα παιδιά. Έχω γίνει λίγο πιο συναισθηματικός γενικά, δηλαδή, εντάξει, ένα χαμόγελο από την κόρη μου με διαλύει, με κάνει και αισθάνομαι πρωτόγνωνα και μοναδικά. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά αυτή που ζω και τι να πω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να νιώσει αυτή το συνέστημα, το να γίνει γονιός και τι να πω, Μελίνα, στα δικά σου, σύντομα, τελείωνε. Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πάρα. Θα έρθουν και αυτά. Ένα-ένα με το πρώτα βγαίνει το μωρό και μετά γίνονται όλα. Συγγνώμη λίγο, σκέφτομαι. Η πιο αυστηρή κριτική που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα το show είναι από τη Μαρινέλα. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή, είπε ότι μιλάει μία σε show που δεν μπορεί ούτε να πατήσει τόνο. Ποιος το είπε αυτή? Είπε η Μαρινέλα σε μια συνέντευξή της ότι για κάποια από τις κυρίες ότι μιλάς και εσύ, κρίνεις εσύ που δεν ξέρεις τι σημαίνει τόνος στο τραγούδι. Ποιος το λέει αυτό? Η Μαρινέλα. Τι είπα? Ναι, πρόσεχε, γιατί για ποιον κριτή. Όταν λέμε πράγματα. Για μιλάμε για ανθρώπους πολύ σημαντικούς. Μιλάμε τώρα για πράγματα, είπε η Μαρινέλα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Και αν τέλος πάντων το είπε αυτό, καλά θα είναι να μας δείξεις και να το δούμε και μετά να βγούμε. Τώρα, αν το απαντήσουμε τώρα, αν απαντήσουμε τώρα σε αυτή την ερώτηση και δεν έχει υποθεί, θα πρέπει να σε βρούμε και να στραβήξουμε τα αυτιά. Είπε η Μαρινέλα τώρα ότι δεν μπορεί να πατήσει τον τόνο. Ποιο το είπε αυτό, για ποιον? Για ποιον, για διαγωνιζόμενοι. Αν πρέπει μια κυρία του σοου, χωρίς να πει το όνομα. Άμα θέλετε, να σας δείξω κιόλας. Δηλαδή, δεν αφορά κανένα παιδιά. Ή ρωτάμε κάτι για το βόηση, ή σαν το μόχο. Ειδικά τώρα η Μαρινέλα δεν αποκλείεται να έχει μιλήσει, να έχει πει τίποτα. Μελίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν να πας εχθές σε μια φιλανθρωπική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη και τελικά δεν πήγες. Τι ακριβώς συνέβη? Προέκυψε ένα θέμα, σοβαρό θέμα που έπρεπε να είμαι οπωσδήποτε στην Αθήνα. Στις 8 η ώρα. Ήταν προσωπικό τελείως, ναι. Πάνε στο Voice, το αντίστοιχο Voice εποχής, θα τα αφήνατε εσείς? Θα μιλήσει ο Αντώνης που έχει κόρη. Εγώ δεν έχω. Εγώ πλέον πάβει να είναι υποθετική η ερώτηση για μένα. Είναι πραγματική. Τι να πω, ρε, πραγματικά, να σου πω κάτι, όχι. Κάθομαι και σκέφτομαι, αν βασικά θα ήθελα να ακολουθήσει τον δρόμο του τραγουδιού η κόρη μου ή όχι. Από εκεί ξεκινάει το ερώτημά μου. Δεν ξέρω, εάν δεν έχει πραγματικά βάσει της δικής μου αισθητικής και βάσει της δικής μου εμπειρίας το ταλέντο να διαπιστώσω ότι πραγματικά είναι μια ξεχωριστή φωνή και μπορεί να κάνει έτσι και μπορεί να υπηρετήσει το τραγούδι έτσι όπως εγώ θα ήθελα, δεν θα ήθελα που δεν είναι να το ξεκινήσει καν, δηλαδή θα την εμποδίσω. Αν όμως είναι ένα ταλέντο που είναι τόσο μεγάλο και έχει όλο αυτό το πακέτο και είναι μια γεννημένη στάρ, δεν μπορώ να της ανακόψω τέτοια και θα την βοηθήσω όσο μπορώ και περισσότερο. Ναι, αν έχει ταλέντο, ναι, φυσικά. Όταν βρίσκεις το ταλέντο σε έναν άνθρωπο, ό,τι και να είναι αυτό, δεν το εμποδίζεις. Ίσα-ίσα το βοηθάς να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και κάτι καλό να βγει από όλο αυτό. Το πιο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να βρει τι είναι αυτό που αγαπάει και να κάνει αυτό που αγαπάει. Να εξελιχθεί και να οριμάσει μέσα από αυτό που αγαπάει. Γιατί έτσι και ο άνθρωπος γίνεται πιο ευτυχισμένος, πιο ολοκληρωμένος, πιο ισορροπημένος και συνεπώς βλέπεις και μια κοινωνία πιο ισορροπημένη. Και ακόμα μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Αν το Voice δεν ήταν talent show και ήταν reality όπως το βλέπαμε παλιά, Still Fame Story ας πούμε, θα δεχόσασταν να είσαστε στην κριτική επιτροπή?
Δεν είναι κριτική επιτροπή. Δεν είναι κριτική. Ναι, αυτό, είμαστε εδώ γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήταν κάτι άλλο. Αλλιώς, αν ήταν κάτι άλλο, δεν θα ήμασταν εμείς εδώ. Εμείς είμαστε εδώ γιατί αισθανόμαστε ότι μπορούμε και το κάνουμε αυτό έτσι όπως είναι τώρα, εν έτη 2015, που έχουν δει τα πάντα. Μπορεί τότε, το 2000 που γινόταν, που ήταν πρώτη φορά στις ελληνικές τηλεοράσεις αυτά τα show και ήρθαν από το εξωτερικό, μπορεί τότε σε μια στιγμή ίσως αδυναμίες να λέγαμε κι εμείς ναι. Να μας άρεσε τότε. Τώρα που είμαστε, που τα ξέρουμε αυτά, εγώ δεν θα δεχόμουν, αλλά δέχτηκα στο Voice γιατί το Voice είναι ό,τι πιο όμορφο έτσι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση και διαφορετικό και αξιοκρατικό και κρατάει πάρα πάρα πολύ ωραία συντροφιά στον κόσμο το βλέπετε. Είδαμε στο βίντεο αυτό σήμερα που άνοιξε τη σημερινή ημέρα εδώ ότι έχετε πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ σας, ότι πειράζετε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Οι δυο μας γενικά. Γενικά και οι τέσσερις, απλά τώρα σε έχω εσάς τους δυο μπροστά και έκανα την ίδια ερώτηση και στους προηγούμενους δύο που είχαμε εδώ. Θέλω να μου πείτε μεταξύ σας στα πλαίσια αυτού του πειράγματος, τι χηματίζετε, ποιος θα κερδίσει, υπάρχει πειράγμα, γιατί βλέπω ότι το Μιχάλη φέτος είναι πολύ αγριεμένος. Κοίταξε, με τη Μελίνα... Κοίταξε, εγώ θα νικήσω, αλλά... Εγώ θα χαρώ πραγματικά αν κερδίσει η ομάδα της Μελίνας, γιατί έχει αξιολόγητα παιδιά. Από εκεί και πέρα, οι δυο μας, εγώ με τη Μελίνα, οι πορείες μας συνεχίζονται και το καλοκαίρι. Θα κάνουμε κάποιες εμφανίσεις κοινές, πολύ συγκεκριμένες, όχι όλες. Ναι. Κάποιες πολύ ξεχωριστές εμφανίσεις θα τις κάνουμε μαζί και πιστεύω ότι... Μάλλον κάπως έτσι θα κλείσει ο πρώτος κύκλος αυτής της αγάπης και της συνεργασίας που είχαμε αυτά τα τελευταία χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς αισθανόσασταν και οι δύο, και τους ήθελα να ρωτήσω, αν νικητής του The Voice είναι ένας από τους παίκτες που αφήσατε να φύγει και κάποιος άλλος τον έκανε στυλ. Εκεί θα μας βάλουν τα γυαλιά, εκεί θα πούμε ας προσέχαμε. Θα έχει πλάκα. Θα πούμε ας προσέχαμε. Μακάρι, μπορεί να συμβεί και αυτό, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά, παιδιά, όποιο παιδί και να κερδίσει, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά. Τραγούδια αυτό, στο δεύτερο Voice. Εγώ να πω κάτι, εγώ θέλω να φύγουμε από αυτή την παγίδα και αυτό το τέτοιο ότι είσαι καλά, επειδή είναι ελληνικό Voice, πρέπει να ακούω μόνο ελληνικά. Είδατε ότι φέτος κερδίσανε πολύ μεγάλη μερίδα μέσα και στα blind, αλλά και στα live. Έχουν περάσει παιδιά που έχουν έρθει με παραδοσιακή μουσική, έτσι. Όλοι μας έχουμε κάποιο από τα παιδιά που τραγουδάνε, γιατί, όχι γιατί τραγουδάνε παραδοσιακά, γιατί είναι άξια παιδιά, είναι άξιες φωνές, είναι πραγματικά πολύ καλές φωνές. Μακάρι ένα τέτοιο παιδί να κερδίσει και το Voice. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποια παιδιά όμως που έχουν μάθει να τραγουδάνε και έχουν μάθει να είναι πιο άνετα μέσα στο ξένο στίχο ή τραγουδάνε ροκ τραγουδία, δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε να πούνε ελληνικά τραγούδια. Αυτό πρέπει να το διαχωρίσουμε και να το σταματήσουμε. Και ας είναι το ελληνικό Voice, ας πάψουμε αυτές τις κοντόφθαλμες απόψεις να βλέπουμε ότι πρέπει να πούνε το ελληνικό Voice ελληνικά. Ναι, τραγούδι είναι ένα. Είτε είναι ξένο στίχο, είτε είναι ελληνικό, είτε είναι αφρικάνικο στίχο, είτε είναι ζουλού. Είναι έτσι. Το ωραίο τραγούδι να είναι. Και να ταιριάζει, και να ταιριάζει στο παιδί που τραγουδάει. Αν έχετε εισαγωγικά με τον Μιχάλη, ξέρετε, θυμάστε που είχατε εσείς οι δύο ένα λίγο ελληνικά ξανακτέλεπε. Το είχατε στο περσινό. Παιδί μου, αυτό ήταν στα πλαίσια του πειράγματο. Δηλαδή, κάνουμε πλάκα και. Ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό είναι. Εμείς κάποια στιγμή αυτό το κάνουμε το κακό. Ότι επειδή έχουμε άνεση μεταξύ μας. Πολλές φορές αυτή η άνεση φαίνεται και λίγο διαφορετικό, γιατί δηλαδή ξεφεύγει από τα όρια τα τηλεοπτικά και επειδή είναι σε προσωπικό επίπεδο και επειδή εμείς το αισθανόμαστε αυτό, ο κάτω ο κόσμος ή εσείς όλοι το αντιλαμβάνεστε με διαφορετικό τρόπο και ίσως πολλές φορές και με λανθασμένο. Επειδή έτσι. Με προλάβετε σε αυτό που απαντήσατε για τα παιδιά, ότι φέτος η επιλογή των παιχτών έχει αρκετές φωνές που είναι... Έχουν κλείσει στο παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι. Όχι, αυτό είναι κάποιες συγκεκριμένα. Είναι αρκετές σε σχέση με πέρσι. Ίσως αυτή η επιλογή σας ήταν ως απάντηση σε όλα αυτά που ακούστηκαν πέρσι, που στην πλειοψηφία οι συμμετέχοντες πέρσι ήταν pop rock. Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει ότι ήρθαν τα παιδιά και διαγνωστήκαν έτσι. Ακούγοντας αυτά που τους λέγανε. Δηλαδή, πέρσι ήταν αυτή η περίπτωση με ένα παιδί που. Μας είπε ένα λαϊκό τραγούδι και δεν πέρασε και μετά μας είπε ένα παραδοσιακό τραγούδι και μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Νικολαίδης. Τον Νικολαίδη του Σταθήκου. Μπράβο, μπράβο. Έτσι λοιπόν φέτος ήταν πιο προετοιμασμένα κάποια τέτοια παιδιά και βγήκανε και ήρθανε να διαγωνιστούν με αυτό που κάνουν καλύτερα. Δηλαδή ήρθαν και διαγωνιστούν εκεί που νιώθουν καλά. Το πιο σημαντικό είναι να εντοπίσεις, ο coach αυτή τη δουλειά κάνει, να εντοπίσεις τα καλά σημεία ενός τραγουδιστή. Πού λάμπει αυτός ο τραγουδιστής, πού είναι η ψυχή, πού σονάρει η φωνή του, πού εκπέμπει. Το καλύτερο για το κάθε παιδί θέλουμε.
Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Το γεγονός ότι έχετε ένα άτομο από την ομάδα που το έχει κρίνει και ο Ρίκι Μάρτιν, που είναι η Κάλλη. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Γελαγότη. Πώς αισθάνομαι? Εντάξει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Σαν Ρίκι Μάρτιν. Εντάξει, παιδιά, σου πω κάτι. Τον άφησε και να έρθει σε εσάς. Κάτι ξέρει. Κάτι θα είδε η Κάλλη, ρε παιδί μου, περισσότερο έτσι σε μένα. Καταρχάς είμαι πιο δυνατός, πιο βαρύς από τον Ρίκι Μάρτιν. Οπότε έχω ειδικό βάρος. Και ο Ρίκι Μάρτιν φαίνεται είναι παπάς, όχι. Ναι, εντάξει, από εκεί και πέρα, παιδιά, τα μεγέθη αλλάζουν. Και εμείς, αν ήμασταν στην Αυστραλία, αν ήμασταν στην Αγγλία, θα μας ήξερε όλος ο κόσμος και θα λέγανε σε άφησε ο Ρέμος και ήρθε εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι. Αγαπάει την Ελλάδα αυτή η κοπέλα και άφησε τα πάντα στην Αυστραλία και ήρθε να κυνηγήσει το μέλλον της και την αγάπη της στην πατρίδα της. Μακάρι να τη δικαιώσει αυτή η απόφασή της, μακάρι να τη δικαιώσουν και οι τέτοιες επιλογές της και το κάθε παιδί να βρει τη δίχη μέσα από το